Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυχαίοι και εις τους αιώνους των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυχαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρηση των θεσμάτων ημών έτησε, εν τον ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς δύναμις. Σώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δωρεών αξίους ημας πίσον, Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκρατε. Δόξα στον Θεό σου άμεση, και δόξα στον Θεό σου άμεση, εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κύριε Δήμαρχε, ευχόμεθα κάθε καλό και κάθε επιτυχία στην έναρξη του Κέντρου Νεότητος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εγκαινιάζουμε σήμερα το Κέντρο Κοινότητος του Δήμου Κορινθίων. Ένα χώρο ο οποίος θα είναι ο χώρος όπου θα έχουμε υποστήριξη, βοήθεια, συμπαράσταση, οι ευπαθείς ομάδες του Δήμου Κορινθίων. Και όχι μόνο, γιατί εδώ οι πολίτες οι οποίοι χρειάζονται, έχουν ανάγκη, είτε από στήριξη οικονομική, κοινωνική, συμβουλή και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έχουν και δεν μπορούν να την ξεπεράσουν με τρόπο τον οποίο οι ίδιοι οι οικογένειές τους ή η πολιτεία δεν έχει προβλέψει μέχρι σήμερα, θα μπορούν εδώ, στο κέντρο κοινότητας, να έρθουν και να βρουν τους εργαζόμενους, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, και σε ένα χώρο ο οποίος είναι ανακαινισμένος. Είναι το κτίριο το οποίο παλιά στέγαζε την ΔΕΙΑΚ, τις υπηρεσίες της Εταιρείας Ίδρυψης Αποχέτευσης του Δήμου Κορινθίων. Εδώ λοιπόν, σε αυτόν τον ανακαινισμένο κατάλληλο χώρο, μπορούν να βρουν την συμπαράσταση και την υποστήριξη οι ευπαθείς ομάδες, οι δημότες μας. Όχι μόνο του Δήμου Κορινθίων, αλλά και της Κορινθίας γενικότερα, διότι φτιάχτηκε το Κέντρο Κοινότητας από επιδοτούμενο πρόγραμμα για όλη την Κορινθία, για όλους τους Δήμους της Κορινθίας. Και εδώ, με συγκεκριμένες δράσεις και σχεδιασμό, αρκετές από τις περιπτώσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν για τους συμπολίτες μας, θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Παραδείγματος χάρη, σας δίνω ένα απλό παράδειγμα, τις μέρες του καύσωνα, το κτίριο αυτό κλιματίζεται και είναι διαθέσιμο στους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και θέλουν να αντιμετωπίσουν την υψηλή θερμοκρασία. Μπορούν να έχουν κάποιες ώρες εδώ, να μείνουν και να έχουν τις συνθήκες που είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τον καύσωνα. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να απευθύνω και μια έκκληση να καλέσω τους δημότες στον Δήμο Κορινθίων να κάνουν οικονομία στο νερό τις μέρες του καύσωνα. Και όχι σπατάλι,
διότι οι πηγές της Κεφαλία δεν είναι ανεξάρτητες, έχει πέσει η στάθμη του νερού εκεί και πρέπει όλοι μας να προσέχουμε να μειώσουμε την κατανάλωση για να μπορούμε να έχουμε σε όλη την έκταση του Δήμου το νερό που χρειάζεται. Εκείνο που θέλω επίσης να πω είναι ότι αυτή η δομή εδώ, του κέντρου κοινότητας, θα συνεχίσει να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, θα έχει την πλήρη υποστήριξη από τον Δήμο Κορινθίων και το επιδοτούμενο πρόγραμμα. Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, μπορείτε να τις πληροφορείτε είτε ποιες είναι, είτε με μια επίσκεψη στον χώρο αυτό, οι εργαζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εξηγήσουν και να εξειδικεύσουν τι μπορούν να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη και είναι ένας χώρος, ένα κτίριο, και οι εργαζόμενοι που είναι εδώ είναι πάντα στη διάθεσή τους για να τους βοηθήσουν. Και ξέρουμε ότι λόγω της πανδημίας, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη. Και οι εθελοντικές δομές, οι εργαζόμενοι, ο Δήμος Κορινθίων έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στην κοινωνική πολιτική, γι' αυτό και φροντίζουμε να είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας, οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο κόπο και χρόνο αυτό θα χρειαστεί. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να πει δύο κουβέντες και μετά οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και ύστερα και βουλευτά, θα έχετε και εσείς τον λόγο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας. Θεωρώ ότι το Κέντρο Κοινότητας είναι πάρα πολύ σημαντική δομή, γιατί θεωρώ ότι είναι η πρώτη επαφή του πολίτη και του δημότη με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Κέντρο Κοινότητας καλύπτει όχι μόνο το διοικητικό τομέα, αλλά και το ψυχολογικό. Δηλαδή, πέρα ότι βοηθάνε και οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία, βοηθάνε τους δημότες μας να κάνουν έγγραφα προς το Δήμο, σε χρονιακά επιδόματα και ό,τι άλλο τέτοιο γραφειοκρατικό, ταυτόχρονα τους βοηθάνε και ψυχολογικά και αυτούς και τις οικογένειές τους, έτσι ώστε να τους στηρίξουμε. Πέρα από τα κτίρια εδώ έχουμε και την κινητή μονάδα, η οποία στους δημότες μας που δεν μπορούν να έρθουν εδώ στα γραφεία μας, πάμε εμείς αυτούς για να τους παρέχουμε τις βοήθειες. Όπως είπε ο Δήμαρχος, εμείς θα συνεχίσουμε έτσι και θα εξελίξουμε και όλες αυτές τις δομές, Δήμαρχε, έτσι για το καλό των δημοτών μας, και καλώ όλους σας να το στηρίξετε όλο αυτό και να βοηθήσετε σε αυτό το έργο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπυροπούλου. Από πολλά. Η κοινωνική υπηρεσία έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια, προσπαθεί να είναι κοντά στον πολίτη σε όλα τα επίπεδα. Είναι σημαντικό που αυτό αναπτύσσεται με μια καινούργια δομή, με το Κέντρο Κοινότητας, έρχεται να πλαισιώσει την κοινωνική υπηρεσία και να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και όσο μπορούμε περισσότερες στον πολίτη. Όλοι οι εργαζόμενοι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους εργαζόμενους, δίνουν παραπάνω από τον εαυτό τους. Ακόμα και τα καινούργια παιδιά που δεν έχουν ούτε 2 μήνες, δουλεύουν υπεροριακά, προσπαθούν με κάθε δύναμη που έχουν να βοηθήσουν τον πολίτη. Και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Έχουμε συναδέλφους που είναι πάνω απ' όλα στην υπηρεσία του πολίτη και με αυτό το σκοπό έτσι κινούμαστε. Κυρία Στεργιοπούλου, η οποία βοήθησε στο θέμα, γιατί ήταν επιδοτούμενο το πρόγραμμα και είχε αναλάβει το βάρος να ασχοληθεί με τα διοικητικά και οργανωτικά. Ναι, αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί είναι το πρόγραμμα σε χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. Περιλαμβάνει στο τεχνικό του κομμάτι 2 έργα. Το ένα αφορά την πρόσληψη 6 ατόμων ειδικευμένων στελεχών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, όπου παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, συμβουλευτικής και υποστήριξης γενικά σε όλα τα κοινωνικά επιδόματα που αφορούν εθνικά τους πολίτες. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες παρέχονται διαζώσεις στο χώρο αυτό, αλλά και μέσω της κινητής μονάδας του προγράμματος, η οποία επισκέφτεται όλους τους δήμους του νομού της Περιφερειακής Ενότητας, κάτι που είναι αρχικά δέσμευση του προγράμματος, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στις έδρες των αντίστοιχων δήμων, όλων των δήμων του νομού. Το έργο περιλαμβάνει και άλλες δράσεις, όπως ημερίδες, πληροφόρηση στους πολίτες
σε θέματα εργασιακής απασχόλησης, κυρίως με εξατομικευμένες υπηρεσίες, αλλά και ψυχοκοινωνικής στήριξης με ομαδικές δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν στη συνέχεια μέσω του προγράμματος. Αυτά θα ήθελα να πω και γενικά να ευχαριστήσω και εγώ για τη συμβολή όλων, τον κύριο Δήμαρχο και τους εργαζόμενους για να στηθεί όλο αυτό, το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο. Ευχαριστώ. Σε αυτά τα θέματα που είναι θέματα κοινωνικής πολιτικής, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε παρά την ομόφωνη στήριξη, συμπαράσταση και συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Σταυράκη, δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση. Είμαι σίγουρος ότι στηρίζετε τη δράση. Πείτε δύο λόγια, αν θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι είναι μία ακόμα κοινωνική δομή στο Δήμο Κορινθίων. Εύχομαι και ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και αυτή η δομή στη σημερινή περίοδο που έχουμε αυτή την κρίση, όχι μόνο της πανδημίας, αλλά και της φτώχειας. Είναι μία δομή κοινωνική, η οποία χρειάζεται και για την πόλη και για το Δήμο και για τον νομό, ευρύτερα τον νομό Κορινθίας. Εύχομαι καλή επιτυχία. Και θα κλείσουμε με τον βουλευτή, τον κύριο Ψηφολιό, ο οποίος έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στα κοινωνικά θέματα, όχι μόνο με την παρουσία του εδώ, αλλά και με τις παρεμβάσεις του, πριν περάσουμε για τον αγιασμό στους εσωτερικούς χώρους. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ και γενιάζουμε το Κέντρο Κοινότητας. Μία καινοτομία η οποία υπάρχει στις περισσότερες σύγχρονες ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Για μένα είναι το αυτονόητο, έπρεπε να έχει γίνει καιρό και δεν θα μασήσω τα λόγια μου, ήταν της προηγούμενης διακυβέρνησης έργο. Προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι ολοκληρώνεται και μπαίνει στις ράγες, γιατί σε όλη την υπόλοιπη χώρα είχαν προχωρήσει κανονικά τα κέντρα κοινότητας. Μας ενδιαφέρει η ουσία, μας ενδιαφέρει ότι υπάρχει μια διασύνδεση των υπηρεσιών, υπάρχει μια επιτάχυνση των διαδικασιών, υπάρχει γνώση των δικαιωμάτων και των κοινωνικών παροχών που έχουν οι πολίτες, υπάρχει διαλειτουργικότητα, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, ο ΑΕΔ, τα ταμεία, για να μπορούν όλοι να έχουν γνώση και αξιοποίηση στο κοινωνικό κράτος. Δύο κουβέντες ακόμα, ότι για να έχουν νόημα όλα αυτά δεν πρέπει μόνο να διαχειρίζονται τη φτώχεια, αλλά πρέπει να έχουν και μια στρατηγική η οποία να πηγαίνει επιθετικά, να δημιουργεί ευκαιρίες και να μπορεί να βάζει μια σύγχρονη λογική στο πώς θα επιβιώσει κανείς και θα στηρίξει και τους γύρω του. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος και να μην ξυλώνεται, προκειμένου να μπορεί και από το κέντρο κοινότητας να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες για αυτούς που τις έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν, πράγματι είμαστε εδώ, θα το στηρίξουμε, θα το προβάλλουμε, θα το διαδώσουμε, διότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τους πολίτες και κυρίως πιο ευάλωτους, όπως είπατε, και θα μειώσει και άλλου τύπου παρεμβάσεις, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα και μόνο τιμητικές δεν ήταν. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στον εσωτερικό χώρο τώρα, να αγιάσουμε το χώρο.